Στενάζουν τα νοσοκομεία από τους νοσηλευόμενους από εποχικές ιώσεις, αλλά και ένα μείγμα κορονοϊού. Αρκετοί είναι οι πολίτες οι οποίοι τις ημέρες των εορτών σπέβδουν στα φαρμακεία και στα διαγνωστικά κέντρα για να κάνουν ένα rapid test. Κορονοϊός είναι εδώ. Σας το έχουμε πει. Δεν έχει φύγει. Παραλλαγές είναι εδώ. Απλώς. Υπήρχαν τα εμβόλια, υπήρχαν τα αντιϊκά φάρμακα και υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι. Και αντιμετωπίζουμε μετά από μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία 3 χρόνων. Καλώς κάνει και φοράει, όποιος φοράει τη μάσκα σε αυτές τις συναθρήσεις. Μάλιστα, διψήφιος είναι ο αριθμός των νοσηλευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας με κορονοϊό, που αγγίζει τον αριθμό των 29 σε σύνολο 215 ασθενών. Να μπαίνει και στο νοσοκομείο, ειδικά αυτή τη στιγμή, αυτούς που έχουμε στα νοσοκομεία, που υπάρχει αύξηση των ασθενών αυτών στις νοσηλείες, αυτές την τελευταία εβδομάδα είναι μεγάλη αύξηση, οφείλεται στο ότι είναι μεγάλες ηλικίες και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και δεν έχουν ένα υποκείμενο νόσημα. Έχουν πάρα πολλά. Γι' αυτό είπαμε. Οι νέοι, οι οποίοι και να νοσήσουν, περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Δεν πρέπει να, πρέπει να προσέχουν πολύ και να μην μεταδώσουν στους μεγάλους. Δηλαδή, γυρίζεις στο σπίτι σου, έχεις νοσήσει. Είσαι ένα νέο άτομο, θα το περάσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Όμως, οι άνθρωποι δικοί σου, οι μεγάλοι σε ηλικία με τα νοσήματα αυτά, θα υποφέρουν γιατί μπορεί να κάνουν και επιπλοκές. Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Κάνουμε τα τεστ, βρίσκουμε και τεστ για κοροναϊό θετικά, βρίσκουμε και τεστ για γρήπη, παραγραφική γρήπη θετικά. Κάποια περιστατικά μπαίνουν, δηλαδή τις τελευταίες μέρες μπορεί η αναλογία των νοσηλευομένων προς τους θετικούς COVID να ήταν 1 προς 10. Δηλαδή, επειδή τώρα ξέρετε τις γιορτές, οι περισσότερες κλινικές, αν εξαιρέσετε τις δύο παθολογικές, την πνευμολογική, που πλέον είναι μία κλινική, η πνευμολογική κλινική και η χειρουργική, οι περισσότερες άλλες κλινικές έχουν μικρές πληρότητες, να έχουμε γύρω στα 210, 220, 230 άτομα νοσηλευόμενους, περίπου ένα 10% μπορεί να ήταν και σε θετικά κρούσματα κοροναϊού, που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Καβάλας, και κάποιες κλινικές, πάνω η πνευμολογική, είχε πρόβλημα με τα κρεβάτια και χρειάστηκε να νοσηλεύσει φιλοξενούμενους αυτούς τους ασθενείς σε κάποιες άλλες κλινικές. Άρα υπάρχει μια πίεση, υπάρχει πίεση και από τους ιδιώτες γιατρούς. Είτε είναι παθολόγοι, γενικοί γιατροί, αλλά και οι παιδίατροι. Και επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Εντάξει, εδώ όλοι έχουμε ένα γενικό νοσοκομείο, αλλά τα παιδιατρικά νοσοκομεία, κυρίως του Λεκανοπέδιου, γιατί στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ειδικό παιδιατρικό νοσοκομείο, θα γίνει μελλοντικά, που να ασχολείται μόνο με τα παιδιατρικά, μόνο με τα παιδιά. Αλλά στα παιδιατρικά νοσοκομεία του Λεκανοπέδιου υπάρχει μεγάλη πίεση και γράφονται εκεί πηγαίνει κύκλοι, γονάτισαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί οι προσελεύσεις ήταν μεγάλες.